Σάνδριο, εδώ που οι δύο ομάδες προθερμαίνονται εν ώψη του δεύτερου ημιχρόνου. Το πρώτο μισό ασφαλώς μπορεί να αφήνει ικανοποιημένο τον Άρη, καθώς βρέθηκε μπροστά με 43-37. Έστω και αν δεν έπιασε την απόδοση που θα μπορούσε, μέσα στο καμίνι του Αλεξανδρίου, μια απίστευτη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει τουλάχιστον 6.000 φίλοι του Άρη, έστω και αν τα εισιτήρια που θεωρούνται ανέρχονται στα 4.800, αλλά γίναμε μάρτυρες πολλών περιπτώσεων όπου έβρισκαν απίθανους τρόπους για να μπουν απόψε εδώ στο Αλεξάνδριο και να δουν την αγαπημένη της ομάδα, οι φίλοι του Άρη, να παλεύει για να φτάσει στον τελικό του Leap Cup. Ιστερία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βρίσκουμε συχνά στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη. Το ευχάριστο είναι ότι είδαμε στον χώρο των κερκίδων και στον χώρο των θεωρίων των επισήμων πολλές παλιές φιγούρες του μπασκετικού Άρη. Όπως και τον Νίκο Γκάλη, ο οποίος είναι έτοιμος να παραχωρήσει μια συνέντευξη στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Μαζί μας είναι ο Νίκος Γκάλης. Νίκο, κουράσεις να υπογράφεις αυτόγραφα σήμερα? Εντάξει, αυτό είναι το παλένι, το δεύτερο σπίτι μου. Συγκινούμε κάθε φορά που έρχομαι σε αγώνα, θυμάμαι τα παλιά. Ας ευχηθούμε και η ομάδα να πιάσει ρυθμό και να προκριθεί. Η ομάδα έπιασε ρυθμό στα τελευταία λεπτά της του πρώτου ημιχρόνου. Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται? Δεν έχει συγκέντρωση? Τι ακριβώς χρειάζεται, πιστεύεις? Κοίτα, οι Ιουγκοσλάβοι στην αρχή είχαν καταφέρει να υποβάλουν το ρυθμό τους. Εγώ πιστεύω ότι κάνα μια αλλαγή, τον Μπρούερ μπήκε, ότι μπήκε ο Μπρούερ στο παιχνίδι και άλλαξε λίγο το ροή το παιχνίδι. Για μένα, οι τρεις πόντες δεν ήταν μεγάλη διαφορά. Ο Άρης δεν χρειάζεται να έχει πανικός, απλώς σιγά και σταθερά θα φτάσει στο στόχο του. Καταρχήν, μέσα στο γήπεδό σου με τόσο κόσμο πρέπει να υποβάλεις το δικό σου ρυθμό. Άρα λίγο στο δεύτερο ημίχρονο να ανοίξουν τα φτερά τους, να τρέξουν λίγο παραπάνω και όλα θα πάνε μια χαρά. Τελευταία ερώτηση, η ατμόσφαιρα θυμίζει κάτι από παρελθόν. Η ατμόσφαιρα θυμίζει κάτι από παρελθόν. Ο Νίκος Γκάλης, πώς αισθάνεται βλέποντας τον μπάσκετ? Πώς αισθάνεται ο Νίκος Γκάλης βλέποντας τον Άρη? Όπως σας είπα πριν, είναι το δεύτερο σπίτι μου. Ο Άρης ήταν η ζωή μου για τόσα χρόνια. Με αγάπησε ο κόσμος, αγάπησε εγώ τον κόσμο. Αυτά δεν ξεχνούνται. Για να κερδίσει, φαντάζομαι, ο Άρης για να πας στη Βαρκελόνη μαζί με τον πρόεδρο του Άρη, τον Άρη Ζεβελέκ. Ο πρόεδρος για μένα κάνει πολύ καλή δουλειά και πιστεύω και του χρόνου η ομάδα θα είναι πολύ καλύτερη. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι πάντα καλά και φυσικά στο πλευρό του Άρη. Γιάννη, ο λόγος και πάλι σε σένα. Νίκος Γκάλης, η φιγούρα του και η παρουσία του μόνο ρίγη μπορεί να προκαλεί σε όλους όσους ελάτρευσαν τον μπάσκετ όταν μια φουρνιά απίστευτη για τα ελληνικά δεδομένα κυριάρχησε τόσο στον Άρη όσο και στην εθνική ομάδα. Έχει φέρει μεγάλη έκκληση αυτό το σύλλογο, η παρουσία του, αλλά το βέβαια σημαντικότερο στοιχείο, Πάρη, με συγχωρείς, ίσως να είναι και το ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια ο Νίκος Γκάλης δραστηριοποιείται και πάλι υπέρ των συμφερόντων της ομάδας. Καθώς, όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο Βασίλης Λαχόπουλος στην ερώτηση, ο Νίκος Γκάλης μπαίνει κοντά πλέον στην εταιρεία, μπαίνει κοντά στην ΚΑΕ Άρης για να την εκπροσωπήσει στο διεθνές στερέωμα, εμπροκειμένου στη Βαρκελόνη, εκεί όπου παίζονται τα πάντα για μια συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Αυτή είναι, και, συγγνώμη, είναι και η γυναίκα του Mike Williamson. Μπορεί να έχει ένα ρόλο πρεσβευτού του ελληνικού μπάσκετ του Άρη στο εξωτερικό ο Νίκος Γκάλης, αλλά θα πρέπει να συστρατευτούν και τα άλλα μεγάλα ονόματα, γιατί Άρης δεν είναι μόνο ο Νίκος Γκάλης, είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης, είναι ο Χάρης ο Παγιοργίου, είναι ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής, είναι πολύ μεγάλοι παίκτες που περάσανε από τον Άρη. Ασφαλώς πολλοί από αυτούς είναι εδώ απόψε. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε στο μεταξύ με τον Άρη να έχει στο πρώτο μισό 9 κλεψίματα και να είναι το στοιχείο που έχει κάνει τη διαφορά στο απόψινο παιχνίδι. Ράιτ για 3, άστοχος, το rebound εύκολο από τον Κάσλ. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να τσεκάρει απόψε το εισιτήριό του για τον τελικό του Λεπκά, από πάντιους θα υποπέσει σε βήματα. Σύμφωνα με τον Λεμπουέρθ. Να, εδώ ο Ρώσος. Και εδώ να τονίσουμε, ενώ βλέπουμε τον Λούκα Παβίσεβιτς, ότι οι άνθρωποι του Άρη ήθελαν εξ αρχής την Δυναμό Μόσχας στον τελικό, καθώς θεωρούν ότι τα match-ups, τα ζευγάρια δηλαδή που θα δημιουργηθούν στον τελικό, εφόσον βέβαια ο Άρης προκριθεί απόψε,
ταιριάζουν στους παίκτες, ταιριάζουν στο ρόστερ του Άρη. Και μάλιστα υπάρχουν και δύο Έλληνες παίκτες, ο Παπαδόπουλος και ο Φώτζης, που τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι παίκτες των Κιτρίνων. Όλα αυτά βέβαια από μένα τα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Νέο λάθος από τον Άρη, δεύτερο συνεχόμενο στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Κοίταξε, και τα λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά σε αυτά τα πρώτα λεπτά χρειάζεται μια αυτοσυγκέντρωση, γιατί τώρα... Βλέπουμε όμως και τα λάθη, 6 για τον Άρη, 11 για τη Χέμοφα. Ναι. Είναι τώρα ευκαιρία να σκοτώσει τον αντίπαλό του. Μπόλιτς με 3 φάουλ στην πεντάδα της Χέμοφα στο δεύτερο ημίχρονο. Right. Για τον Τζικάνοβιτς το φάουλ από τον Γιώργο Σιγάλα. Είναι το τρίτο προσωπικό για τον Έλληνα forward. Καθαρό βέβαια, καθώς απέτρεψε το εύκολο lay-up από τον Μπουτοσάβλεβιτς. Από τον Τζικάνοβιτς, συγγνώμη. Ο οποίος θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Εύστοχος η πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη, 43-39. Ο Άρης, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε σκορ πρόκρισης. Μικρή ήττα του στον Πίρσατς, μόλις 3 πόντι, 74-71 το σκορ του πρώτου αγώνα. Απόψε θέλει να υπερκεράσει αυτή τη διαφορά. Wilkinson για τον Πάντιους. Εξαιρετική προσπάθεια του Ρώσου, πήρε τα θύματα, διεμβόλησε την άμυνα της Χέμοφαρ και διαμόρφωσε το 45-39 με αυτό το αριστερό lay-up. Είναι ένας χαρισματικός σκορ. Μπόλιτς για τον Τόπιτς. Τώρα Ράιτ. Θα πάρει το φάουλ από τον Κάσουλ. Ναι, από τον Αμερικανό. Το πρώτο του Τερέλ Κάσουλ στο παιχνίδι. Να, εδώ και ο Αντρέα Ματζόν. Πριν από το τζάμπολ, στα αποδυτήρια είπε στους παίκτες του ότι ο Άρης είναι καλύτερη ομάδα και αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί απόψε μέσα στο γήπεδο. Αυτή ήταν η τελευταία συμβουλή που τους έδωσε. Μπόλιτς. Να αντιβάλλω τον Πάντιους. Καλή άμυνα από τον Νικολάη Πάντιους. Ο Μπόλιτς ζητάει φάουλ, αλλά δεν έχει δίκιο. Πήγε να εκμεύσει το φάουλ στην συγκεκριμένη φάση. Ξαναβλέπουμε εδώ. Ο Στακ προσπάθησε για να κλέψει. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Πολύ σωστό σύνδεμα. 45-39. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να χτίσει μια διαφορά. Ο Πάντιους για τρεις. Άστοχος. Μπάλα για τη Χέμοφαρ. Από εδώ και πέρα θέλει να δημιουργήσει μια διαφορά ασφαλείας για να μην έχουμε καταστάσεις Grand Guignol στο τέλος του αγώνα. Αν και έτσι να διαμορφωθεί η κατάσταση ενώπιον των 6 και πλέον χιλιάδων φίλων του, ο Άρης λογικά θα έχει και πάλι τον πρώτο λόγο. Τρίτο φάουλ στο μεταξύ για τους κίτρινους σε αυτή την τρίτη περίοδο. Αυτή τη φορά από τον Πάντιους. Χέμοφαρμα δεν έχει ακόμα υποπέσει σε αντίστοιχο σφάλμα. Από πλάγια η σέρβη με τον Ράιτ. Μπόλιτς. Για τον Τόπιτς, ο οποίος δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής. Ράιτ. Οι δύο Αμερικανοί. Η καλύτερη για την Χέμοφαρμα. Και τώρα φάουλ από τον Κάσελ στον Τζιγκάνοβιτς. Καθώς υπήρξαν οι αλλαγές πάνω στα screen, ο Κάσελ, με αντίπαλο του Τζιγκάνοβιτς, δεν είχε πολλές επιλογές. Τον τράβηξε, το είδαν οι διαιτητές και καταλήξαν την παράβαση. Αλλά αυτό έχει σαν συνέπεια από το επόμενο σφάλμα, ξαναβλέπουμε εδώ, από το επόμενο φάουλ το οποίο θα κάνουν οι παίκτες του Άρη, να έχουν αυτόματα το δικαίωμα για βολές οι παίκτες και με φάουλ. Και τώρα το επιθετικό από τον Κόνλεϊ πάνω στον κύριο Σιγάλα. Κόνλεϊ στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση στην επίθεση της Χέμοφαρ, που υπέβεσε στο τρίτο του προσωπικό φάουλ. Να, ένα πρόβλημα για τον Παβίσεβιτς ακόμη. Μετά τα τρία του Μπόλιτς. Κάσελ θα μπει μέχρι μέσα, ναι. Τελικά Γουίλκινσον δεν θα καταφέρει ούτε και αυτός. Καλή άμυνα από τον Κόνλεϊ, ο οποίος πήγε πάνω στη φάση, έστω και αν έχει τρία. Το λάθος του Άρη είναι ότι δεν πάει σε οργανωμένη επίθεση. Βιάζεται αδικαιολόγητα. Είδαμε σε δύο τελευταίες επιθέσεις να κάνει δύο βιαστικές επιλογές.
Και εξαιρετικό καλάθι η λόμπα αυτή από τον Ρασάντ Ράιτ. 45-41. Ο Αμερικανός με εξαιρετική κίνηση ξαναβλέπεται ανάμεσα στις βλυγάδες εκεί. Βίλκινσον και Κάσλ. Το φάουλ είναι και πάλι από τον Σάβο Τζιγκάνοβιτς πάνω στον Μάικ Βίλκινσον. Ο οποίος διαμαρτύρεται στον Αρτεάγκα. Ξαναέδαμε τη φάση, η μπάλα από πλάγια και τον Άρη. 45-41, 6 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα ακόμη. Και βέβαια όσο θα περνάει η ώρα, θα μεγαλώνει και η αγωνία. Και το άγχος μεγαλώνει γιατί είχε την ευκαιρία να ξεφύγει στο σκορ και δεν το έκανε. Άρης ο οποίος βρέθηκε στο σύν 6 στο ημίχρονο. Σιγάλας, εξαιρετική κίνηση. Ο Ράμπο, χρησιμοποιώντας το σώμα του, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να ευστοχίσει στο πρώτο του δίποντο για απόψε. 47-41. Κόνλεϊ. Α, εκεί πέρα έχει κάνει βήματα. Ναι, και τα καταλογίζει ο Λεβγουέρθ. Ο Αμερικανός μπερδεύτηκε στο αριστερό πάσμα που επιχείρησε να κάνει. Γι' αυτό και ο Λούκα Παβίσεβιτς σπέβδει σε time out. Εμείς σπέβδουμε σε διαφημίσεις. Οι φίλοι του Άρη φωνάζουν πως αυτή η συγκεκριμένη ομάδα είναι το άλλο τους μισό. Και βέβαια τα συναισθήματα δεν μπορεί παρά να είναι πάρα πολύ δυνατά. Να εδώ και ο Τζόνι Κορέζης, επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας του Κώστα Γαλάνη. Βίλκινσον, ο Άρης μπροστά με συν 6, 47-41, 6 λεπτά ακόμη για την τρίτη περίοδο. Σιγάλα σηκώνεται για 3 από τα 7 μέτρα. Το επιθετικό από ποιον? Όχι τελικά, από τον Πόλη το αμυντικό. Αφήνει τη φάση, μια αντίστοιχη φάση το πρώτο δεκάλεπτο, δεν την άφησαν στον Άρη. Αυτό είναι απίστευτο που έγινε. Η μπάλα ήταν out καθαρά. Κόνλεϊ. Για τον Πόλιτς. Ο Γουίλκινσον παίζει καλή άμυνα πάνω στον Τζιγκάνοβιτς. Τόπιτς, με αντίπαλο τον Στακ. Για τον Τζιγκάνοβιτς. Το καλάθι από τη Χέμο Φαρμ. 47-43, ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Το τελευταίο καλάθι της του Άρη προκάλεσε εκνευρισμό στη Χέμο Φαρμ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πόλιτς είχε έναν διάλογο σε έντονο ύφος με τον Λούκα Παβίσεβιτς. Ο Παβίσεβιτς, ο οποίος προσπαθεί να ερεμήσει τους παίκτες και να μην τους πανικοβάλει αυτό το τελευταίο σερί του Άρη. Μάλλον το γεγονός ότι ο Άρης προηγείται μια διαφορά 6 πόντων. Ο Νικολάη πάντως έκανε τα δύσκολα και έχασε το εύκολο. Το σούτ από τα 4 μέτρα και την baseline, την τελική γραμμή. Και ενώ ο Αντρέα Ματζόν σηκώνει και πάλι τον Κόρεϊ Μπρούερ. Τόπιτς για τον Ράιτ, με αντίπαλο τον Κάσλ. Το φάουλ από τον Ντερέλ Κάσλ, ο Ρασάντ Ράιτ στη γραμμή των ελευθερών βολών. Αυτός είναι ο Φακέτη. Είχαμε πάλι μια χαλάρωση από πλευράς Άρη, κυρίως στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση δεν λειτουργήσε με ισορροπία. Δεν είχε υπομονή να κυκλοφορήσει την μπάλα. Γίναν λάθος επιλογές. Δεν δείχνει να μην έχει καθαρό μυαλό. Και το άγχος που έχει επηρεάσει. Καθαρό μυαλό που είχε ο Κόρεϊ Μπρούερ στο πρώτο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου δείχνει ότι έχει πρόβλημα. Η μπάλα δεν έκανε το κατήρι στον Ρασάντ Ράιτ στην πρώτη βολή. Έπεσε έξω το καλάθι. Εύστοχος η δεύτερη. 47-44. Το παιχνίδι, η σειρά μάλλον και πάλι στα ίσια. Κοίταξε να δεις, εγώ επιμένω ένα ξέσπασμα θα πρέπει να βρει ο Άρης για να καθαρίσει το παιχνίδι. Όπως έγινε στο πρώτο ημίχρονο, πρέπει να κάνει και στο δεύτερο και να τελειώσει το παιχνίδι. Σιγάλας. Αν το πάει στο τσίκι τσίκι, θα έχει πρόβλημα. Μπρούερ. Γίνεται και φάουλ, οι διαιτητές δεν δίνουν κάτι. Πάντιους. Θα πάρει τα βήματα, θα πάρει και το φάουλ από τον Τζιγκάνοβιτς. Το τρίτο για τον σέντερ της Χέμο Φάρμ. Και τεχνική ποινή, Νίκο. Η ποινή του κύριου Αρτεάγκα στον πάγκο της Χέμο Φάρμ και στο συνεργάτη του Λούκα Παβίσεβιτς, στον οποίο μάλιστα πριν από το τελευταίο time-out το έκανε συστάσεις και τον απείλησε σε έντονο ύφος ότι την επόμενη φορά που θα διαμαρτυρηθεί και θα πει κάτι θα χρειωθεί με τεχνική ποινή και το κάνει πράξη ο Ισπανός, κρεώνοντας τώρα με τεχνική ποινή τον συνεργάτη του Λούκα Παβίσεβιτς. Ο Παβίσεβιτς απορεί και διαμαρτύρεται στον πρώτο διαιτητή στην αμέτρηση τώρα τον κύριο Φατσίνη, ο οποίος και αυτός κάνει συστάσεις στους ανθρώπους του πάγκου της Χέμο Φάρμ, όπως και ο Ρόμπερτ Κόνλεϊ, ενώ ο Παβίσεβιτς είχε την ευκαιρία να δώσει κάποιες οδηγίες στο Ρασάντ Ράιτ, ο οποίος
και αυτός δυσφόρησε μετά την τεχνική ποινή που δέχτηκε ο Πάγκος της ομάδας του. Νίκο, εσείς είναι εκεί, ήταν δικαιολογημένη η τεχνική ποινή? Ήταν δικαιολογημένη γιατί έχει ανοίξει διάλογο και εκφράζει τα παράπονα του όχι με τον τρόπο που πρέπει εδώ και ώρα. Ναι, εδώ και ορισμένα λεπτά από λίγο μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Η μπάλα συνεπώς είναι 4 βολές για τον Άρη. Οι πρώτες με τον Νικολάη Πάντιους. Η πρώτη έστοχη. Ακούμε και τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό. Ο Αντρέα Ματζόνι θέλει να δώσει εντολές σε Μπρούερ, Στακ, Γουίλκισον και ο Φακίνη του απαγόρευσε. Είπε να τους παίκτες να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Του είπε χαρακτηριστικά να μιλήσει στους παίκτες, πάρε time out. Ο Νικολάη Πάντιους συνεχίζει τις βολές. Η μπάλα θα είναι στην επαναφορά για τον Άρη. Αυτό είναι ένα πολλαπλό κέρδος βέβαια για τους κίτρινους και την ομάδα του Αντρέα Ματζόνι. 4-4 από τον Νικολάη Πάντιους. Το σκορ στο 51-44. Στο σύν 7 ο Άρης από εκεί που δεν το περίμενε, δεν το κατάλαβε κανείς πως έγινε. Και η μπάλα από πλάγια για τον Άρη. Του χρειαζόταν αυτό είναι το αποτέλεσμα της τεχνικής μήνης στον πάγκο. Το ξέσπασμα ήρθε εκεί που δεν το περίμενε κανένας πάρει. Μπρούερ για τον Στακ. Και πάλι για τον Μπρούερ θα συγκρατήσει την μπάλα για τον Πάντιους. Εξαιρετική κίνηση των παιχνών του Άρη, δεν θα τους κάνει το χατήρι. Wilkinson, φάουλ, όχι. Τελικά πάλι νέο άστοχο lay-up. Η μπάλα για ποιον, ποιος τη θέλει περισσότερο σε αυτή την περίπτωση. Τελικά ο Conley θα προλάβει πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και το κλέψουμε από τον Πάντιους. Φόβηκα ποιος, σύμφωνα με τους διαιτητές, ο Ρώσος γκάρ του Άρη. Ο Ρώσος γκάρ του Άρη και βέβαια νέα 24 δευτερόλεπτα ξαναβλέπουμε εδώ. Το θέμα είναι αν κερδίσει κάποιο πλεονέκτημα με τα πόδια του Πάντιους. Σε κάθε περίπτωση, νέα 24 δευτερόλεπτα για τη Γεμοφάρ. Σκορ στο 51-44, 3 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Άρης παλεύει και έχει πάρει το προβάδισμα για να φτάσει στον τελικό του Leap Cup. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιές εποχές, γι' αυτό και ο Νίκος Γκάλης αναφέρθηκε σε αυτή την περίοδο που έχει μείνει χαραγμένη με ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Μικρή διακοπή για να σκουπιστεί κάποιος υδρότας πάνω στο παρκέ. Εδώ βλέπουμε και τους πόντους. Ο Ράιαν Στακ πρώτος με αυτά τα δύο συνεχόμενα τρίποντα που έβαλε στο πρώτο ημίχρονο με 14, ο Μπρούερ με 13. Ενώ για την Χέμο Φάρμη δύο Αμερικανοί, ο Ράιτ και ο Κόνλεϊ έχουν από 10. Αυτός είναι ο Λούκα Παβίσεβιτς. Ο βοηθός του δέχτηκε τεχνική ποινή. Μεγάλη ζημιά για τον Σέρβο. Στο παιχνίδι που ξανάρχισε. 51-44 μπροστά ο Άρης. Ο οποίος θέλει να επανέλθει στα ψηλά στους ευρωπαϊκούς τελικούς. Ράιτ καταφέρνει με ατομική ενέργεια, αλλά κουτσένει ο Ρασάτ Ράιτ. Φάνηκε να στραβοπάτησε. Φτάνει στους 12 με εξαιρετική στατιστική. Μίκο, τι γίνεται με τον Αμερικανό? Στραβοπάτησε στην προηγούμενη φάση μετά την επίτευξη του διπών του για το καλάθι. Και ενώ ο Στακ σκοράρει με σκόρ 53-46, Μίκο. Ναι, και ακόμα εξακολουθεί να κουτσένει ο Αμερικανός, ο οποίος πάντως μέχρι τώρα δεν έχει στήσει από τον Λούκα Παβίσεβιτς να τον αποσύρει στον πάγκο για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο της Γεμοφάρ. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Topics. Για τον Conley. Να δει πάνω του σιγάλα, βγήκε πάνω του. Ο Wilkinson έχουν αλλάξει τα μαρκαρίσματα εκεί. Μπόλιτς για τρεις. Άστοχος με τη λήξη των 24. Το rebound από τον Βουκοσάβλεβιτς και το foul από τον Γιώργο Σιγάλα είναι το τέταρτο. Να ένα σημαντικό πρόβλημα για τον Αντρέα Ματζόν, ο οποίος σηκώνει άμεσα τον Βλάτο Πέτροβιτς. Μεγάλη απώλεια για τον Άρη, σημαντικό πρόβλημα. Απώλεια προς το παρόν βέβαια. Ο Γιώργος Σιγάλας έχει ακόμη ένα foul για να δώσει. Νίκο. Απόλυα όμως σημαντική έχουμε και για τη Χέμοφαρ, καθώς ο Ρασάτ Ράιτ τελικά ζήτησε αλλαγή. Αυτή τη στιγμή κάθεται στον πάγκο, του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και στη θέση πέρασε ο Ράκης. Ο Κωνσταντίνος ευστοχή στην πρώτη, 53-47. Και στην δεύτερη, 53-48, 2 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα ακόμη για την τρίτη περίοδο. Κόρεϊ Μπρούερ με 13 πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Ήταν η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για τον Πέτροβιτς η ασίστ. Όχι, έρμπολα από τον Βλάντο Πέτροβιτς. Δείγμα χαλαρότητας ίσως.
Ενώ το τρίποδο το μόλις έχει στην πέναλτι. Εντάξει, είναι κρύος. Μόλις πήγε στο. Μπόλιτς. Φάουλ από τον Στακ. Νέο φάουλ. Ο Άρης ο οποίος θέλει να συνεχίσει να παίζει δυνατά στην άμυνα, αλλά τα φάουλ θέλουν διαρκώς στην γραμμή των ελευθερών βολών του Σέρβου. Κοίταξε, μετά την τεχνική ποινή, οι διαιτητές άρχισαν και σφυρίζουν τις λεπτομέρειες. Ισορροπούν το παιχνίδι. Σέρβικη ομάδα. Παρ' όλα αυτά είναι άστοχος ο Μπόλι στην πρώτη βολή. Εύστοχο στη δεύτερη, 53-49, η αλλαγή στην πεντάδα του Άρη. Ο Ντερέλ Κάσελ στη θέση του Πάντιους. Αλλάζει ο οργανωτής στην πεντάδα του Άρη. Θέλει να πιέσει περισσότερο ο Ματσό. Και ο Μπρούερ πλέον σε θέση 2, ο Κάσελ σε θέση 1. Έχει βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας. Γιατί βλέπετε έχει πρόβλημα στην κυκλοφορία της μπάλας. Ούτως ή άλλως ο μοναδικός καθαρό εμοσάσος, ο Ντερέλ Κάσελ. Αυτά είναι τα λάθη του Μπρούερ. Τα οποία δεν πρέπει να γίνονται. Τα συνηθίζει. Τριπλάρι παραπάνω από ό,τι πρέπει. Κόνλεϊ. Θα βρει την τρύπα στην άμυνα του Άρη. Βικοσάβλεβιτς. Δεν μετράει το καλάθι. Το φάουλ από τον Στακ. Το τρίτο του Αμερικανού. Τελικά το φάουλ από τον Κάσιλ και μάλιστα είναι το τέταρτο. Νέο κακό μαντάτο για τον Αντρέα Ματζόν. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Εφόσον δεν μετράει, το φάουλ το έχει κάνει ο Κάσιλ. Αν το είχε κάνει ο Στακ, θα μετρήσει το καλάθι. Και στη θέση του βέβαια ο Νικολάη Πάντιους. Κάσιλ, πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη. Ο Κουσάβλου είσαι μεταξύ αστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. Νίκο. Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση του Λούκα Παβίσεβιτς στην αστοχία των παικτών τα τελευταία λεπτά από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Χτυπάει τα χέρια του και λέει την γνωστή. Ο Κουσάβλου έτσι έχασε και τη δεύτερη. Ναι. Το σκορ παραμένει 53-49. Ο Άρης ο συν 4. Ιτήθηκε με 3 στο μιλένιο του Βίρσατς. Άρης ο οποίος δεν παίζει αυτό που μπορεί μέχρι τώρα. Πέτροβιτς. Και ενώ τελειώνει ο χρόνος. Μπρούερ σηκώνεται για 3 από τη γωνία. Το rebound. Όχι τελικά από τον Γουίλμισον. Ο Αμερικανός με καθοριστικά rebound στο πρώτο ημιτελικό, απόψε δεν τα έχει καταφέρει. Έχει μόλις ένα rebound. Τώρα ο Βουκοσάβλεβιτς θα πάρει και το φάουλ από τον Πέτροβιτς. Διπλή ζημιά για τον Άρη. Ο Βλάντα Βουκοσάβλεβιτς στείνει το δικό του πάρτι κάτω από το καλάθι των κιτρίνων σε αυτά τα τελευταία αγωνιστικά λεπτά. Με την ίδια κομπή να συνέχεια, οι Σέρβοι καταφέρουν και σκοράρουν. Δεν το έχει πάρει καμπάρι ο Άρης. Τρώει το σκρίν πάνω στη ρακέτα. Τώρα αυτοχή και στη βολή. 53-52. Το παιχνίδι είναι συγκλονιστικό, έστω και αν υπολείπεται ποιότητας. Μπρούερ για τον Στακ. Ο Άρης έχει τεράστια ευκαιρία απόψε εδώ μέσα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο να φτάσει σε ένα νέο ευρωπαϊκό τελικό. Πάντιους από τα 8-8,5 μέτρα σηκώθηκε. Άστοχος, αλλά επιθετικό ριμπάντ από τον Άρη. Νέα επίθεση για τους κίτρινους. Μπρούερ θα πάρει την ασίστα από τον Γουίλκινσον και θα σκοράρει. 55-52. Και ενώ πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ξαναβλέπουμε πόσο ο Μπρούερ φτάνει στο 15. Ράκιτς για τον Μπόλιτς. Και μου φάρμα να ζητά το Κόνλι και τον βρίσκει. Να διβάλλω τον Πάντιους αυτός. Σηκώνεται για 3 ο Αμερικανός. Άστοχος το rebound. Από ποιον, από τον Πάντιους. Ο Κόνλι έκανε κάτι χαρακτηριστικό. Σηκώθηκε για τρίποντο και έβγαλε τα πόδια του ώστε να δείξει ότι γίνεται φάουλ χωρίς να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει ένα replay ίσως να μας διαφωτίσει. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε στην πρώτη ανάγνωση. Βλέπετε ο Κόνλι πώς έτεινε μπροστά το δεξί του πόδι και βρήκε τον Νικολάη Πάντιους. Αυτό πλέον είναι στην κρίση του διαιτητή. Αν για την προσωπική μου άποψη δεν είναι φάουλ του αμυντικού. Είναι περίεργη σήμερα η διαιτησία.
εκεί που λες ότι μοιράζουν αντικειμενικότητα, ξαφνικά κυνηγάνε τη λεπτομέρεια υπέρ των Σέρβων, ξαφνικά κυνηγάνε τη λεπτομέρεια υπέρ του Άρη. Πολύ περίεργη. Και ειδικά μετά τεχνική ποινή. Το αποτέλεσμα είναι αυτό πάντως. Ο Κόλνεϊ σουτάρει τρεις βολές, 55-53 μετά την πρώτη ευστοχή. Άστοχος στη δεύτερη, εμείς ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ο Ασημακόπουλος πήρε θέση του Wilkinson, θα αναλάβει και το μαρκάρισμα του Τόπιτς και στον Βουκοσάβιδη θα πάει ο Στακ συνταγή, η οποία παίρνει και στο πρώτο ημίχρονο για την εξουλετέρωση του θηριώδη αυτού του Σέρβου Σέντερ. Μία στις τρεις από τον Ρόμπερτ Κόνλεϊ. Στις βολές γενικά είναι πάρα πολύ άστοχοι. 13-22. 13-22 από τη Χέμα Φάρμ, αριθμός πραγματικά αξιοπερίεργος. 15 δευτερόλεπτα ακόμη για το δεκάλεπτο. Στακ ευστοχή, 57-53. Να ο Ράιαν Στακ. Ο πιο σταθερός παίκτης σήμερα. Ο οποίος είχε πολλά παράπονα από τον εαυτό του μετά τον πρώτο ημιτελικό και έλεγε ότι πρέπει να αναπληρώσει τη Θεσσαλονίκη. Το δεκάλεπτο τελειώνει και το καλάθι μετράει από τον Βλάτα Βουκοσάβλεβιτς. 57-53. Ο Σέρβος πανηγυρίζει και γιατί όχι άλλωστε. Κατάφερε να ευστοχήσει ακριβώς με τη λήξη του δεκαλέπτου. 57-55 τελικά. Συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ασφαλώς. Στο συν 2 ο Άρης. Διακόπτουμε και επανερχόμαστε για το τέταρτο και πλέον καθοριστικό δεκάλεπτο του ημιτελικού. Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε και Κόρεϊ Μπρούερ καρφώνει το καλάθι της Χέμο Φάρμ. Μετά αποκλέψιμο πάνω στο Ρασάντ Ράιτ. Να μια πρώτη εκδίκηση για τον Αμερικανό. Ξαναβλέπουμε το κλέψιμο πάνω στο Ράιτ. Κρεμιέται από το καλάθι της Χέμο Φάρμ ο Κόρεϊ Μπρούερ. Φτάνει στους 17 και ο Άρης στο συν 4. Πλέον εδώ είναι που παίζονται τα πάντα για το ποια ομάδα θα περάσει στον τελικό του Λευκά. Μπράιτ για 3, εύστοχος. Ο Αμερικανός είναι σε εξαιρετικό βράδυ απόψε. Μειώνει στον 1, 59-58 ο Ρασάντ Ράιτ. Έχουμε μια προσωπική μονομαχία Μπρούερ Ράιτ. Ο Ράιτ στους 15, ο Μπρούερ στους 17. Δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτό θα λειτουργήσει βάρος του συνόλου. Φάουλ από τον Τόπιτς πάνω στον Πάντιους. Ο Άρης θέλει να επιστρέψει και πάλι στα ψηλά, θέλει να επιστρέψει στους ευρωπαϊκούς τελικούς. Time out από τον Αντρέα Μαζόν, πολύ γρήγορο, πηγαίνουμε σε διαφημίσεις. Big Small. Μπαμπά, τρέξε. Mazda 3 Sedan. Απόκτησε το τώρα από 15.990 ευρώ, από 20% προκαταβολή και εξόφληση έως 72 δόσεις. Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο να αποκτήσεις ένα Mazda 3. Samsung. Μου κρύβεις κάτι? Τα αγαπημένα σου! Δεν θα τα δοκιμάσεις! Τα Boxer θα δοκιμάσω! Boxer. Το παπούτσι σου. Σωστή επιλογή. Επιμείνατε στα χρώματα Berlin. Σας εξασφαλίζουν το αποτέλεσμα. Μια λεπτά ακόμη για να δούμε ποια ομάδα θα προκριθεί για τον τελικό του Σπύρου Ντόμ στο Σαρελερουά. Ο Άρης είναι μπροστά με ένα, 59-58. Και ο Μάικ Γουίλκινσον θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα, αλλά θα αγκοπέσει σε βήματα. Σωστό το σφύριγμα, καθώς σύρθηκε πάνω στο παρκέ με την μπάλα ο Αμερικανός φόρουαρντ του Άρη. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ο Αντρέα Ματζόν ζήτησε υπομονή από τους πέντους στην επίθεση, κάτι που δεν είχαν στην επίθεση τουλάχιστον που τώρα εκδήλωσαν, και στην άμυνα να οδηγήσουν τους Σέρβους κάτω το καλάθι. Δηλαδή να εκδηλωθεί η επίθεση των Σέρβων κάτω το καλάθι, που θεωρεί ότι είναι το πλεονέκτημα της ομάδας του. Και ζήτησε μεγαλύτερη προσοχή στην αλλαγή των μακαρισμάτων. Γι' αυτό και σήκωσε αμέσως τον Τερέλ Κάσλ παρά τα 4 φάουλ που έχει, θα τον ξαναπεράσει στον αγώνα. Κρίνεται απαραίτητος για τους κίτρινους τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τόπιτς. Για τον Ράιτ, σηκώνεται για πάλι για τρεις. Άστοχος αυτή τη φορά. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Ο Ράιτ, ο οποίος αν και αστόχησε πριν από λίγο, έχει πάρει το ελεύθερο από τον Παβίσεβιτς να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ενώ έχει ζητήσει από τον Αμερικανό playmaker να προσπαθήσει να βρει μέσα στη ρακέτα τον Βουκοσάβλεβιτς. Μα ο Ράιτ με
μεστό παιχνίδι απόψε. Σουτάρει εκεί που πρέπει και μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικός. Νέο λάθος από τον Πάντιους. Ο Άρης ο οποίος δείχνει να χάνει την υπομονή του σε αυτά τα τελευταία αγωνιστικά λεπτά και την ψυχραιμία του. Όλο το πρόβλημα είναι στον Άσο Γιάννη και στην κυκλοφορία της μπάλας. Έχασε καθαρό το μυαλό ο Άρης, αλλά ευτυχώς και οι Σέρβοι δεν ευστοχούν. Και αυτοί έχουν χάσει αρκετά σουτ. Στο εξωτερικό. Εξή παράδοξο να έχουμε μεγαλύτερη ευστοχία, να προτιμά να δούμε την μπάλα κάτω το καλάθι, εκεί όπου σήμερα ο Άρης δείχνει αδύνατος. Μπρούερ. Το λέει up μετά την assist του Wilkinson. 61-58. Η σειρά και πάλι στα ίσια. Ψυχοφθόρο το παιχνίδι πάντως μέχρι στιγμής. Κάτι που αν μη τι άλλο προβληματίζει. Το φάουλ από τον Λεύγουερθ. Του Πέτροβιτς δηλαδή πάνω στον Κόνλεϊ. Φτάνει στα 4 και ο Πέτροβιτς. Καλά κάνει και πιέζει ο Άρης πάνω στον Κόνλεϊ γιατί ο Κόνλεϊ είναι επιρρεπής στα λάθη. Δεν έχει καλή τρίπλα. Και είναι κίνδυνος θάνατος για την ομάδα του. Και αν οι διαιτητές δεν σφυρίζαν και με το φάουλ, θα είχαμε ακόμη να κλέξουμε. Βλέπουμε και τα φάουλ από 4. Κάσιλ, Τσιγκάλα, Πέτροβιτς για τον Άρη. Σημαντικά προβλήματα. 4 δεν έχει κανείς παίκτης και με φάουλ. Του Βεσάβλεβης πάλι διακίνηση και το φάουλ. Καμία άλλη επιλογή από τον Mike Wilkinson. Ένα άλλο το πρόβλημα, αυτό το pick and roll που παίζουν οι Σέρβοι στην τελική γραμμή, στην baseline. Ίσως έπρεπε να δοκιμάσει σε αυτή τη φάση και τον Γκουλ ο Ματζόν. Κάνω το καλάθι γιατί ο... Το φάουλ το ξαναείδαμε καθαρό. Μπορεί να πήρε μπάλα, αλλά με το σώμα ο Wilkinson γκρέμισε τον Βουκοσάβλεβιτς. Βλέπω ότι κάνω το καλάθι ο Βουκοσάβλεβιτς είναι πολύ... Να γίνει ο Νίκος Γκάλης προβληματισμένος. Πληθωρικός και έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση την άμυνα του Άρη. Βουκοσάβλεβιτς ευστοχή και στην πρώτη βολή. 61-59. Το παιχνίδι βγαίνει στον πόντο. Εύστοχος και στη δεύτερη, 61-60. Ο Κουκοσάλης πανηγυρίζει. Και γιατί όχι άλλωστε. Η Χέμο Φάρμα αποδεικνύεται μέχρι στιγμής σκληρό καρύδι. Μέσα στο Αλεξάνδριο. Wilkinson. Ο Άρης που αναζητάει να αγωνίζει ένα ξέσπασμα. Μπρούερ για τον Wilkinson. Θα πάρει και το rebound από το δικό του άστοχο σουτ. Σημακόπουλος για τον Πάντιους. 2 τελειώνει η επίθεση του Άρη. Τελειώνει, η μπάλα μένει στα χέρια των κυτρίνων. Κακή επίθεση από τους κυτρίνους. Πρέπει ο Ματζό να ρισκάρει και την συμμετοχή του Κάτσου. Είναι απαραίτητο. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό τον έχει μέσα. Έστω και αν έχει 4 φάουλ, το ρίσκο είναι ρίσκο. Και τώρα η Σιγάλας και Στακ στην πεντάδα των γηπεδούχων καθώς. Εδώ και όσο πλησιάζει το παιχνίδι προς την ολοκλήρωσή του, οι μεγάλες προσωπικότητες... Εδώ θα μιλήσει Γιάννη η έδρα και η εμπειρία ορισμένων παιχτών του Άρη. Και η προσωπικότητα. Και η καρδιά. Γι' αυτό και ο Στακ με το Σιγάλα πήγανε στο παιχνίδι. Είναι το πιο καθοριστικό σημείο του αγώνα. Ο Άρης με Κάσελ, Μπρούερ, Ασημακόπουλο, Σιγάλα και Στακ. Ο Σιγάλας σε θέση power forward πλέον. Εδώ τα βήματα από τον... Απίστευτο σφύριγμα, καθώς υπήρχαν βήματα από τον Ρασάντ Ράιτ. Έχασε την τρίπλα του και την κράτησε πάνω στο παρκέ. Ανταυτού οι διαιτητές βλέπουν φάουλ του Κόρεϊ Μπρούερ. Ξαναβλέπουμε. Ο Ράιτ κρατάει την μπάλα. Θεωρείται τρίπλα όταν κρατάς την μπάλα πάνω στο παρκέ. Επειδή πέφτει πάνω τον Μπρούερ, έδωσε το φάουλ. Βασίλη. Ο Αντρέα Ματζόν επειδή πριν τον Ισπανό να δίνει πολύ εύκολη τεχνική ποινή στο Παπί Σέβιτς, γι' αυτό το λόγο δεν αντέδρασε και επέλεξε να πάει στην άλλη πλευρά του πάγκου. Από πλάγια η μπάλα για τη Χέμο Φάρ. Τόπιτς, Ράιτ. 6 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα ακόμη. 61-60 το σκορ. Και τώρα μπροστά η Χέμο Φάρ με το κάρφωμα του Βουκοσάβλεβιτς. 61-62. Το χτυπάει στην καρδιά του τον Άρης, μέσα στο ρακέτο. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τον Βλάταν Βουκοσάβλεβιτς. Έχει φτάσει στους 16. Με 6 στις 10 βολές και 5 στα 7 τίποτα. Έχει πάρει μόλις 3 rebound, αλλά κάνει απεριόριστη ζημιά μέχρι στιγμή στον Άρη. Κάσελ για 3. Εύστοχος το τέλειο Κάσελ. 64-62. Ο ίδιος έλεγε ότι είναι ακόμη ένα παιχνίδι, ακόμη ένα βήμα για τον Άρη και τίποτα παραπάνω. Δείχνει και να το πιστεύει. 6 λεπτά ακόμη, ο Άρης μπροστά με 2. Κόνλεϊ, με αντίπαλο το Σιγάλα, σηκώνεται για 3. Άστοχος.
από το airball την μπάλα στα χέρια του Corey Brewer. Πήγε να γίνει το λάθος, τελικά Castle. Θα μπει μέχρι μέσα, θα πάρει και το φόλ από τον Wright. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες ρόλες. Now το El Castle. Και το time out από τον Pavicevic. Ο Άρης μπορεί να μπει και πάλι σε σκορ πρόκρισης. Time out και επιστρέφουμε. Πέντε λεπτά και 46 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη για να δούμε αν ο Άρης θα καταφέρει να φτάσει στον τελικό του Leap Cup. Και ο Terrell Castle εκτελεί βολές. Το σκορ είναι στο 64-62. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Ο Ρασάντ Ράιτ ήταν αρκετά εκνευρισμένος. Προσπάθησε να τον ηρεμήσει ο Pavicevic. Το... Ενώ ο Κάζολε φτωχή, Νίκο, 65-62. Ναι. Και είναι σαφής και πάλι οδηγία προς τον Ράιτ για το ίδιο συστηματικά, ώστε να του φοβηθεί ο Βουκοσάβλεβιτς, αλλά να πάρει πρωτοβουλίες και ο Τόπιτς, ο οποίος δεν έχει φάνει σήμερα. Ο Άρης στο συν 4, με αυτό το σκορ προκρίνεται. 66-62. 5 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα ακόμη. Ράιτ, ο Μπρουερ πιέζει ψηλά. Κόνλεϊ. Θα μπει μέχρι μέσα, ατομική ενέργεια και εύστοχος. 66-64. Να ο Ρόμπερτ Κόνλεϊ. Ο οποίος ωστόσο δεν σουτάρει απόψε με καλά ποσοστά. Σιγάλας για τον Brewer στο low post. Υπεροσπίζει και το καλάθι από τον Αμερικανό. 68-64 από τον Corey Brewer, ο οποίος φτάνει στις 21. Ήταν απίθανη η προσπάθειά του, γιατί ήταν κλεισμένος, αλλά πάτησε γερά και βρήκε μια τρύπα και πέτυχε το καλάθι. Κόνλεϊ για τρεις. Εύστοχος ο Ρόμπερτ Κόνλεϊ. Παιχνίδι για γερά νεύρα. 68-67. Και να μην σουτάρει καλά, είναι τέτοια προσωπικότητα που δεν μπορεί να τον αφήσει να σουτάρει ελεύθερο. Σιγά βέβαια με 4 φάουλ δεν το ρίσκαρε. Είναι το τίμημα που πληρώνει ο Άρης. Είναι... Τζάμπολ. Τζάμπολ, σωστό το σφύριγμα από τους διαιτητές. Ναι, το βελάκι δείχνει ότι η μπάλα είναι για τη Χέμοφαρμ και βέβαια περνά στην κατοχή των Σέρβων. Είναι πολύ καλά οργανωμένη η άμυνα των Σέρβων και γι' αυτό ο Άρης έχει πρόβλημα στο σκοράσμα. Πολύ με δυσκολία πετυχαίνει τα καλάθια, αλλά έχω την εντύπωση στο τέλος να μιλήσει πάλι έδρα. Για να δούμε. Κόνλεϊ. Για τον Βουκοσάβλεβιτς, εκείνα κίνδυνος. Ψάχνει τον Τόπιτς. Και πάλι το screen και το εύκολο lay-up από τον Βουκοσάβλεβιτς. 68-69. Άλυτο το πρόβλημα. Το ίδιο και το ίδιο έργο εδώ μες στο Αλεξάνδριο. 68-69 μπροστά η Χέμοφαρμ. Και λάθος από τον Γιώργο Σιγάλα στην πάσα προς τον Κάσλ. Νέο time out αυτή τη φορά από τον Αντρέα Μαζόν. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. 4 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα ακόμη, τα οποία αναμένονται συγκλονιστικά εδώ στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης βρίσκεται πίσω με 1-68-69 και η μπάλα είναι στην κατοχή της Χέμοφαρμ, η οποία αποδεικνύεται πραγματικά πολύ σκληρό καρύδι. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Η οποία θα πάει σε μεγάλες επιθέσεις σύμφωνα με τα όσα έδειξε στο πινακάκι του Pavicevic. Ναι. Είναι υποχρεωμένα να το κάνει αυτό με το σκορ στο 68-69. Από την άλλη, ο Pavicevic και πάλι οδηγία στο Rashad Wright, το ίδιο ακριβώς σύστημα. Ότι είτε να σουτάρει, ενώ υπάρχει επιθετικό του Αμερικανού, είτε να δώσει το Vukosavljevic ή κάνει μεγάλη ζημιά στο Rashad Wright. Ο Brewer, ο οποίος έχει πάρει την ταυτότητα του Wright σε αυτές τις τελευταίες φάσεις. Μετά το κλέψιμο υπάρχει και το επιθετικό, η μπάλα στον Άρη, ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ο οποίος βάλεσε μια μπουνιά στο time out, το προστατικό του κλείδωμα πάνω από τον πάγκο του Άρη και το, το σόριασε. Έφυγε προς τα πίσω, ναι, πράγματι. Τον έχει εκνευρίσει, τον έχει βγάλει έξω τα ρούχα. Κέρδος και μάλιστα μεγάλο. 4 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα ακόμη. Νέες συστάσεις στον Λούκα Pavicevic. Το πιστεύω τον φιλάθλο του Άρη για την πρόκριση της αγαπημένης της ομάδας. Να δούμε, Στακ, πλησιάζει, τοκάρι, μπάλα σε ποιον, παίζει, βρήκε πάνω στον Pavicevic, αλλά παίζει, τελικά φιδιασμός και φάουλα από ό,τι λέει ο Λεφουέρτ του Wilkinson πάνω στον Μπόλιτς. Για να δούμε, ένα replay θα μας βοηθήσει. Ο Αμερικανός πήρε μπάλα, αλλά μας πήρε και χέρι. Έγινε κάποια επαφή, αλλά ήταν τραβηγμένο το σφύριγμα, νομίζω, δεν ξέρω. Εδώ ξανά επανάληψη, με το σώμα γίνεται το φάουλ. Το σώμα δικαιολογείται το φάουλ. Οι διαιτητές άλλα φάουλ βλέπουν, άλλα δεν βλέπουν. Τελικά έχουμε μια διαιτησία, είπαμε, πολύ παράξενη.
δεν ταιριάζει καθόλου μεταξύ τους. Δεν έχει χημεία η τριάδα των διαιτητών. Και ενώ ο Ντράματζον έχει πάρει time out. Βέβαια αυτό συμφέρει την ίδια του Χέμοφα που βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι, ζωντανή, διατηρείται. Και διατηρείται γιατί ο Άρης δεν μπόρεσε να βρει ένα ξέσπασμα, να βρει ένα αριθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Να μπορέσει να κυκλοφορήσει με πιο υπομονή την μπάλα για να γίνουν και πιο ελεύθερα τα σουτ. Και βέβαια η Αχίλιος του έναντι είναι κάτω το καλάθι, όπου έχουμε λαθασμένο μαρκάρισμα επάνω στο Βουκασλίεβιτς. Πρέπει να παιχθεί κάτι άποψη μου από μπροστά, να μαρκαριστεί από μπροστά. Κατά το οποίο πάντα η καλές στιγμή του Άρη μέχρι στιγμής δεν κάνει. Πάντα πολύ καλές τοποθετήσεις ο Σέρβος και έχει φέρει σε πολύ άσχημη θέση τον Άρη. Χρόνος είναι πολύ σπάτος ακόμη, απομένουν 3 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα. Ο Πόλιτς θα εκτελέσει βολές, εμείς ακούμε τον Νίκο Καραγιώτη. Με καλή κυκλοφορία της μπάλας, όχι βεβαιασμένες ενέργειες, σύμφωνα πάντα με τα συστήματα τα οποία δείχνει στους παίχτες του, ώστε είτε να είναι καλή επιθετική επιλογή, είτε να κερδιθεί κάποιο φάουλ και να πάνε οι παίχτες της Χέμοφαρμ σε καλύτερο ελεύθερο βολών. Οι παίχτες της Χέμοφαρμ θα συνεχίσουν να παίζουν πικ εν ρολ με τον Βουκοσάβλεβιτς, θα μένει ελεύθερος και θα σκοράρει. Ακούμε και τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Το μόνο βέβαιο είναι το παιχνίδι δεν έχει πάει σύμφωνα με τα πλάνα του Αντρέα Ματσόν. Προσπάθησε να το πάρει ψυχολογικά τους παίκτες του και ουσιαστικά έχει ξεδιάσει ένα σύστημα έτσι ώστε να αρπάει την προσπάθεια είτε ο Πάντιους είτε σαν δεύτερη προσπάθεια ο Μπρούερ. 68-70, 3 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα ακόμη. Από τη μία ψυχοβολή του Πόλιτς. Κάσλ. Για τον Μπρούερ. Σηκώνεται για 3. Υπάρχει φάουλ και 3 βολές. Καθαρό το φάουλ από τον Πόλιτς πρέπει να είναι. Ο οποίος αντέδρασε και κάπως έντονα. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο οποίος παίρνει χέρι, καθαρό το replay. Και 3 ελεύθερες βολές για τον Corey Brewer. Και είναι πολύ καθοριστικό το σημείο, γιατί το σκορ είναι 68-70. Άρα στην ουσία είναι 5 πόντου μπροστά η Χέμοφαρμ. Ο Brewer κάνει την πρώτη. Έχει ένα θέμα με τις βολές του Αμερικανούς. Για να δούμε. Εύστοχος η δεύτερη. 69-70. Αν ευστοχίσει η τρίτη, ο Άρης σοφαρίζει. Και θέλει άλλους 3 πόντους. Άστοχος η δεύτερη, αλλά θα πάρει το rebound και η μπάλα για ποιον είναι. Οι διαιτητές δίνουν πως είναι για τη Χέμοφαρ. Πάλι ο Λεβουέρθ. Ο Μπρούερ πέταξε την μπάλα πάνω σε σώμα του υπάλληλου του, αλλά ο Λεβουέρθ είπε πως είχε ήδη προλάβει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο ίδιος. 69-70. Κόνλεϊ σε ρόλο οργανωτή και ο Πάντιος ίσως να μπορούσε να πρεσάρει λίγο περισσότερο. Τόπιτς. Και ενώ ο Ράιντ έχει περάσει θέση shooting guard. Κόνλεϊ, κακό το τελείωμα, το ανάποδο lay-up. Κάσελ το rebound και το foul από τον Βουκοσάβλεβιτς. Βολές, βέβαια. Ο Βουκοσάβλεβιτς έκανε λάθος επιλογή. Καθώς και οι δύο ομάδες ήταν στα 4 φάουλ, η Χέμοφαρμ είναι η πρώτη. Φτάνει στα 5, οι διαιτητές έχουν μια πλήρη ισορροπία στα φάουλ, δεν δίνουν κανένα δικαίωμα. Και δικαίωμα και αυτή οι ελεύθερες βολές στον Τέρελ Κάσελ. Εύστοχος την πρώτη, ο Άρης σοφαρίζει, 70 όλα. Συγκλονιστικό πραγματικά το παιχνίδι. Απίστευτο σε εξέλιξη. Αγωνία μεγάλη, και ένα καταπληκτικό κοινό στις κερκίδες. Μια φοβερή κερκίδα για τον Άρη, εδώ στο Αλεξάνδριο. Ατμόσφαιρα από τα παλιά. Προσπαθεί να σπρώξει την ομάδα του στην πρόκληση, δεν τα έχει βάλει κάτω και πραγματικά... Ούτε λεπτό. Οι φίλοι του Άρη δεν δέχονται ότι υπάρχει περίπτωση να μην περάσει η ομάδα στον τελικό του Λευκά. Τόπιτς. Φάουλ από τον Πάντιους, πήγε για το κλέψιμο ο Ρώσος. Και βολές για τον Μιλέκο Τόπιτς. Αν πάμε τώρα σε βολές σε κατέρωθεν... Αρχίζει η Ρούση και η Λουρέτα. Και από τη στιγμή που η Χέμοφαρμ έχει το συν 3 από το παιχνίδι του Βίρσατς. Τόπιτς είναι λίγο δύσκολο να αστοχεί σε βολή. Είναι πολύ έμπειρος παίκτης Τόπιτς. Το αποδεικνύει για μια φορά. Ξαναβάζει μπροστά τη Χέμοφαρμ με 1. 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπρούερ, ένας εναντίον όλων. Κάσελ. Πάντιους.
για τον Κάσελ. Θα μπει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Μπάλα όμως δεν θα του κάνει το χατήρι. Δεν θα μπει στο καλάθι τη σχέμα φάουλ. Δύο ελεύθερες βολές για τον Νικολάη Πάντιους. 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμη. Το τέταρτο του Βουκοσάβλεβιτς, άλλο ένα για να βρει τη λύση στο ένιγμα ο Αντρέα Ματζόν. Ο Βουκοσάβλεβιτς έκανε δύο φάουλ μαζεμένα στα τελευταία λεπτά. Δύσκολη προσπάθεια, ωραία προσπάθεια, δύσκολη, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα. Πάντιους εύστοχος στην πρώτη. Να και η μπάλα έκανε τα παιχνίδια της. Δεν έχει συνέλθει ακόμα 100% ο Πάντιους. Είναι φανερό. Από το τεφορμάρισμα του τελευταίου διαστήματος. Μέσα για η δεύτερη. 73-72 από τον Νικολάη Πάντιους. 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Άρης θέλει ακόμα ένα καλάθι. Και τελικά βήματα από τον Ράις. Εκεί ο Κόρεϊ Μπρούερ έβαλε το πόδι του με τρόπο. Πολύ έξυπνο. Φάουλ βέβαια υπάρχει. Όπως βλέπουμε και στην επανάληψη, αλλά οι διαιτητές δεν το σφυρίζουν. Η μπάλα είναι από πλάγια για τον Άρη. Το έχει πάρει προσωπικά ο Ρασάντ Ράιτ απέναντι στον Μπρουερ και αυτό εισαποβήσε καλώς τον Άρη. 73-72 μπροστά ο Άρης. 2,5 λεπτά ακόμη. Θέλει Κάσελ. ένα τρίποντο θέλει για να μπορέσει να κάνει τη διαφορά. Μπρουερ μένει μέχρι μέσα για τον Πάντιους. Έκανε τα εύκολα δύσκολα. Έκανε τα εύκολα προσπάθεια δύσκολα. Και από τον Πάντιους και από τον Γουίλκινσον. Απίστευτο, απίστευτο. Έκανε τα εύκολα δύσκολα. Η μπάλα δεν μπαίνει μέσα. Λες και είναι βαθιασμένη η πέτυση του Άρη. Κόνλεϊ. Δύο λεπτά ακόμη. Ο Άρης ο συνένα. Και επιθετικό από τον Ρόμπερτ Κόνλεϊ. Αυτό είναι το τέταρτο του Αμερικανού. Η μπάλα περιέρχεται στην κατοχή του Άρη. Κίτρινη όμως θα παίξουν την μπάλα από πλάγια καθώς υπήρχε κατοχή έτσι των Σέρβων. Να εδώ και ο Αντρέα Ματζόν, η αγωνία έκδηλη, ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Από πλάγια ο Μάικ Γουίλκινσον. Μέσα στο καμίνι του Αλεξανδρίου απόψε. Στο καμίνι ψάχνει ένα τρίποντο πρόκρισης ο Άρης. Κάσελ για τον Μπρούερ. Σηκώνεται για τους τρεις. Εύκολο το Κόρεϊ Μπρούερ. Εύκολο το Κόρεϊ Μπρούερ. Και αναγκάζει τον Λούκα Βαβισέλη να πάει στο time out. 76-72. Ο Άρης μπροστά. Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα ακόμη. Από τον Κόρεϊ Μπρούερ. Ο οποίος αποδεικνύει γιατί από το ξεκίνημα της χρονιάς έχει χαρακτηριστεί ως ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Απίστευτες εικόνες. Το Αλεξάνδριο φλέγεται. Ο Άρης σε σκορ πρόκρισης, στους συν 4, στο κατάλληλο σημείο. Στο κατάλληλο σημείο το τρίποντο, αυτό που έψαχνε τόση ώρα ο Άρης, ήρθε στην κατάλληλη στιγμή από τον Μπρούερ. Μπρούερ ο οποίος έχει βγάλει έξω από το παιχνίδι του Ράιτ. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Μεγάλη στρατηγική από τον Αμερικάνο. Εκνεύρισε τον Ράιτ, τον πήρε προσωπικά και έκανε τα λάθη και αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα βέβαια. Θέλει ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα, πολύ χρόνο. Άρης ο οποίος εδώ και ώρα αναζητά την ευκαιρία να περάσει μπροστά στο σκορ και όταν λέμε στο σκορ εννοούμε πάνω από τους τρεις πόντους με τους οποίους ιτήθηκε στο Βίρσατς. Να τελικά που οι τρεις πόντοι αυτοί, το λάθος του Κόρεϊ Μπρούερ στην τελευταία επίθεση στο Millennium κόστησε από τον Άρης και τη νίκη και έδωσε ένα πλεονέκτημα τριών πόντων, πολύ μικρό σχέμα φάρμα αλλά πολύτιμο όπως αποδεικνύεται απόψε. Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα ακόμη. Βασίλη, τι πόδια στο πάγκο του Άρη. Να μην γίνει φάουλ Γιάννη για τον Αντρέα Ματζόν, έτσι ώστε να υπάρχει βολέ στη Σέρβη. Χωρίς φάουλ λοιπόν ο Άρης. Τόπιτς. Για τον Βουκοσάβλεβιτς με αντίπαλο τον Γουίλκινσον. Επιθετικό φάουλ, το δίνει ο Φακίνη. Το δίνει ο Φακίνη. Ήτανε το φάουλ και μάλιστα είναι το πέμπτο του Βλάτα Βουκοσάβλεβιτς. Αυτός είναι ο Παβίσεβιτς. Με μια σχετική απόγνωση να διαγράφεται στο πρόσωπό του. Τζιγκάνοβιτς στη θέση του. Πολύ καλή άμυνα του Άρη στο τελευταίο δίλεπτο. Ξαναβλέπουμε καθαρό το επιθετικό φάουλ και από αυτή την κάμερα. Ο Γουίλκινσον δεν κουνήθηκε πάνω στο στήθος του, έτσι όπως ορίζει ο κανονισμός, ότι στο στήθος πρέπει να βρει ο επιτιθέμενος. Το κέρδισε το επιθετικό φάουλ.
και δίνει στον Άρη το πλεονέκτημα να αυξήσει τη διαφορά και να κάνει το προσθετικό βήμα για το τελικό. Και ενώ θέλουμε ακόμη 1,5 λεπτό. Αυτή η επίθεση είναι πάρα, πάρα πολύ κρίσιμη. Πάρα Brewer. Πολύ. Παίρνει το σκρίν από τον Wilkinson. Μπορούσε να δοθεί φάουλ. Μπαίνει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει τελικά στο δεξί, λέει από Corey Brewer. Έχασε το εύκολο. Έκανε τα δύσκολα και έχασε το εύκολο ο Αμερικανός. Conley. Προσπαθεί να φτάσει μέχρι μέσα. Το φάουλ από τον Wilkinson. Βολές για τον Robert Conley. 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα. Αν βλέπατε τα πρόσωπα των φιλάθλων του Άρη στις κερκίδες, τι αγωνία υπάρχει στο κατακόρυφο. Τα συναισθήματα εναλλάσσονται με απίστευτο ρυθμό. Conley, δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές με το σκορ στο 76-72. Και ένα παιχνίδι που δεν προσφέρεται για καρδιακούς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 76 δευτερόλεπτα ακόμη. Ευστοχή ο Conley. Πόσο σημαντικό θα είναι να δούμε και φέτος μια ελληνική ομάδα στον τελικό του Leap Cup μετά την περσινή παρουσία του Μακεδονικού, ο οποίος απέκλεισε τη Χέμο Φαρμ πέρσι. Εύστοχος και στη δεύτερη, ο Conley, 76-74. Wilkinson θα μπει μέχρι μέσα. Ναι, θα πάρει το φάουλ από τον Conley. Και είναι το 5ο του Αμερικανού. Βολές για τον Mike Wilkinson και 5ο φάουλ για τον Conley. Πλέον η φθορά είναι και για τις δύο ομάδες. Τζιγκάνοβιτς τελικά το φάουλ, Νίκο. Ναι, ο Σάββο Τζιγκάνοβιτς ήταν ο παίκτης ο οποίος κουρώθηκε το φάουλ. Ήταν το 4ο στο παιχνίδι. Ο Conley, ο οποίος πάντως κουτσένει, κολλένει μετά την τελευταία φάση. Στραβοπάτησε, όμως είχε τώρα μια συνομιλία με τον Παβίσεβιτς. Δεν ζήτησε να πάει στον πάγκο, θα συνεχίσει κανονικά στο παιχνίδι. Τέτοια ώρα δεν είναι για να πηγαίνει κάποιος στον πάγκο. Εύστοχος και στις δύο ο Μάικ Γουίλγινσον. Τα αντικαθίσταται από τον Γιώργο Σιγάλα. Η προσωπικότητα του Σιγάλα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική από τον Ανδρέα Μαζόν και αυτό το τελευταίο λεπτό. Ο Brewer πάει για το κλέψιμο. Τελικά ο Ράιτ συγκράτησε την μπάλα. Conley θα πάρει το σκρίν από τον Τζιγκάνοβιτς. Το ίδιο σύστημα από τους Σέρβους, 78-76 με εκτελεστή τον Τζιγκάνοβιτς αυτή τη φορά. 44 πριν το τέλος. Κάσιλ, 37 δευτερόλεπτα ακόμη. Σιγάλας για τον Στακ από τα 5 μέτρα ο Στακ. Εύστοχος! 80-76 στα 33 δευτερόλεπτα. Ολύπια ψυχραιμία ο Στακ. Ολύπια ψυχραιμία, εύστοχη. Απίστευτος και ο Ράιαν Στακ. 80-76 ο Άρης. Ράι. Να την βάλω τον Brewer. Έμεινε πάνω του ο Στακ. Ο Brewer φυλάσσει πλέον τον Τζιγκάνοβιτς. Και φάουλ από τον Στακ. Οι διαιτητές βλέπουν φάουλ πάνω στον Αμερικανό. 16 δευτερόλεπτα πριν από τελειώσει ο αγώνας. Το σκορ στο 80-76. Δικαίωμα για 2 βολές στον Ρασάντ Ράιτ. 16 δευτερόλεπτα ακόμη, όλα στη διάθεση του Άρη για να δούμε αν θα τα καταφέρει τελικά. Άστοχο στην πρώτη ο Ράιτ. Κάποια στιγμή θα επηρεαστούν από την κερκίδα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ενώ μένουν 16 δευτερόλεπτα ακόμη για να ευστοχίσει. Ο Άρης πρέπει να κρατήσει την μπάλα για να πάει παράταση. Κι αν σκοράρει έστω και ένα πόντο, είμαστε στον τελικό του Σαρλερουά. Εύστοχος η δεύτερη, 80-77. Αν δεν ευστοχίσει, έχει την παράταση. Κάσιλ, εδώ κρίνονται τα πάντα, όλα για όλα για τον Άρη. Κάσιλ, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει λάθος. Για να δούμε ποιος θα είναι ο ήρωας της βραδιάς. Κάσιλ, πάει μόνος του. Και τελικά, Κάσιλ, μέσα! Ένα δευτερόλεπτο! 1,6 δευτερόλεπτα ο Κάσιλ πήρε πάνω του την επιδέση. Στραγγίζει το διαβατήριό του. Ο Άρης επιστρέφει ψηλά. Μετά το 1988 ξαναπάει στο Βέλγιο. Απίστευτες στιγμές. Μετά το Τωρίνο το 93. Την Προύσα το 97. Εδώ το Αλεξάνδριο το 2003. Για να μην θυμηθούμε τα Final Four το 88. Στη Γάνδη το 89 στο Μόναχο. Το 90 στη Σαραγώσα ο Άρης και πάλι στο ψηλά. Πάει για να μπει στο κλαμπ το μεγάλο ξανά. Επανερχόμαστε, διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Ο Άρης είναι στον τελικό του Leap Cup, εκεί όπου στις 11 Απριλίου
το βράδυ της 11ης Απριλίου στο Σπύριντομ του Σαλερουά θα αντιμετωπίσει τη Δυναμό Μόσχας σε ακόμη μια πρόκληση της πάμπλουτης ευρωπαϊκής ιστορίας του. Να κατακτήσει το Ούλεπ Χαπ και βέβαια να πάρει και το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Οι συνάδελφοι στον αγωνιστικό χώρο ετοιμάζουν τα ρεπορτάζ. Πάντως εμείς γίναμε μάρτυρες ενός συγκλονιστικού αγώνα με τον Τερέλ Κάσλ να είναι άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Ξαναλέω την τελευταία φάση. Ο ήρωας της βραδιάς είναι ο Κάσλ. Αφήνει την μπάλα στην προκειμένη περίπτωση. Καλά κάνει καλό καθώς θα έκανε βήματα αλλιώς και βάζει το καλάθι 1,6 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Εδώ είναι τα banners, οι τίτλοι του Άρη. Και πηγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο με τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ναι, καταλαβαίνεις για να την κρίνετε, παιδιά, λίγο ησυχία να κάνουμε συνέντευξη. Αντώνη, μια πρόκληση στο τελικό για τον Άρη. Τι να πούμε, δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Τι άλλο να πεις. Αυτό έπρεπε να γίνει. Τέλος, δεν μπορούμε να κάνουμε συνέντευξη. Για άλλη γίνεται το αδιαχώρητο. Θα ακολουθήσει πλούσιο ρεπορτάζ από την Έτρια στη συνέχεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Άρης είναι στον τελικό. Γράφει ακόμη μια λαμπρή σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία του. Μια απίθανη βραδιά με πολύ άγχος αναμενόμενο, αλλά ο Άρης και ο κόσμος του λύγησε τυχαίμωτα.